πανικός υπήρξε τα ξημερώματα του Σαββάτου, 27/3, όταν και έγινε εμπριστική επίθεση σε πολυκατοικία στη Θεσσαλονίκη, στην οποία από θαύμα δεν θρηνήσαμε θύματα, με το περιστατικό να λαμβάνει τόπο στην Καλαμαριά και τους κατοίκους να βιώνουν μια κόλαση. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Festival, 7 αυτοκίνητα και 5 μηχανές που βρίσκονταν στον χώρο της πιλωτής παραδόθηκαν στις φλόγες, μέσα σε λίγα λεπτά πυκνοί καπνοί κάλυψαν την πολυκατοικία και έκαναν την ατμόσφαιρα αποπνικτική, με μια έκρηξη προημερών επίσης να έχει φέρει το σοκ στη συμπρωτεύουσα. Θεσσαλονίκη, τρομοκρατημένοι οι κάτοικοι της πολυκατοικίας όπου έγινε η επίθεση, για αρκετή ώρα επικρατούσε πανικός, κάποιοι από τους ενίκους βγήκαν στα μπάλκονια και ζητούσαν βοήθεια, ένα ζευγάρι ηλικιωμένων και μια οικογένεια με 2 ανήλικα παιδιά εγκλωβίστηκαν στον 5ο όροφο της πολυκατοικίας, οι πυροσβέστες απεγκλώβησαν μια γυναίκα που ανέπνεε με δυσκολία και είχε στην αγκαλιά της, τυλιγμένο με μια κουβέρτα, το μωρό της, μια ηλικιωμένη γυναίκα με καρδιολογικό πρόβλημα χρειάστηκε την παροχή πρώτων βοηθειών από το πλήρωμα ασθενοφόρου. Το περιστατικό σημειώθηκε λίγο πριν τις 3, όλες οι ενδείξεις παραπέμπουν σε εμπρισμό, η φωτιά εκδηλώθηκε ταυτόχρονα σε ένα αυτοκίνητο και μία μοτοσικλέτα που απήχαν μεταξύ τους περίπου 15 μέτρα, λίγα δευτερόλεπτα αργότερα οι φλόγες είχαν επεκταθεί και σε διπλανά οχήματα, 5 αυτοκίνητα και 5 μηχανές καταστράφηκαν ολοσχερός, 2 αυτοκίνητα υπέστησαν φθορές από την υψηλή θερμοκρασία. Σύμφωνα με πληροφορίες του Festival, το αυτοκίνητο και η μηχανή που παραδόθηκαν αρχικά στις φλόγες ανήκουν σε αστυνομικό, ο οποίος διαμένει στη συγκεκριμένη πολυκατοικία, προανάκριση για το περιστατικό διενεργείται από την Υποδιεύθυνση Κρατικής Ασφάλειας Θεσσαλονίκης, οι αρχές θα προσπαθήσουν να φτάσουν στα ίχνη των δραστών συλλέγοντας υλικό από κάμερες ασφαλείας.